Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στην νέα αρχή. Καλώς ήρθατε στην Summer Development, πρώτος αγώνας για τον τρίτο όμιλο. Οπότε καλή αρχή και καλή τυχεία με υγεία στις ομάδες και στους παίχτες, να κυλήσουν όλα καλά στη διοργάνωση. Για να ξεκινήσουμε με τα πολύ βασικά. Από εκεί και πέρα ξεκινάει ο τρίτος όμιλος, όπως είπαμε, με τον αγώνα μεταξύ των παιδούχων Orlando Magic Tragic Salonica εναντίον των Sugar Daddies. Με τις λευκές εμφανίσεις είναι η ομάδα των Orlando Tragic, ενώ οι ζαχαρένιοι μπαμπάδες είναι με τις διάσεις σε μαύρο και σκούρο, πλέον που διακρίνουμε κι εμείς ακριβώς. Όπου να δώσουμε και μερικά στοιχεία για τις ομάδες στην προηγούμενη διοργάνωση. Η ομάδα των Orlando Tragic τερμάτισε στην 6η θέση στην development με σκορ 6-8 και αποκλήθηκε 32 την ομάδα των Cartel. Ενώ στην απέναντι ομάδα των Sugar Daddy, στη 3η θέση του ομίλου με σκορ 13, αποκλήθηκε 32 από την ομάδα της Ευκαρπία, την ομάδα Ευκαρπία Ραβλερ. Αυτά θα δώσουμε για αρχή. Πάμε στην εξέλιξη του αγώνα. Έχει ξεκινήσει ούτως ή άλλως το σκορ να είναι στο 5-0 κατά το τρίποδο του Χάλε. Πήγε την ομάδα των Orlando Tragic Salonica με τις λευκές εμφανίσεις, όπως είπαμε. Ένας παίκτης ο οποίος έχει πάρει πολλά κρίσιμα σου κατά την γενική πορεία των προηγούμενων αγώνων και προηγούμενων διοργανώσεων, οπότε καταλαβαίνει ότι θα παίξει μεγάλο κομικό ρόλο στην ομάδα του. Και αυτός και ο Γιώργος Γιαμούκης, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι στον πάγκο, κάνει τη δικιά του προθέρμανση, θα μπει νωρίς από ό,τι καταλαβαίνουμε. Και φυσικά δεν θα είναι μόνοι τους, είναι και άλλοι παίκτες οι οποίοι μπορούν να παίξουν πολύ κομβικό ρόλο στο παιχνίδι, όπως θα είναι το Σάρι, Χατζη Βακαλέλης, όπου είναι με το 34. Yeah, αλλά στην αντίπερα με τους Sugar Daddies, αυτό που μας έχουν πει τον ωραίο του γηπέδου, γιατί θέλουν αυτό για συνέντευξη, είναι αυτός που έχει τώρα την κατοχή, ο Κυριακίδης, Τσάρλς Κυριακίδης. Έτσι, για να δώσω και μια γενική εικόνα, ήταν οι παίχτες σήμερα με κέφια, με χαμόγελα, με διάθεση θετική, το οποίο μας χαροποιεί και εμάς, γιατί δείχνει την εξέλιξη και το τι γίνεται στην πραγματικότητα μέσα στις διοργανώσεις του μπασκετάκι. Οπότε, μην καταλαβαίνετε, το να βλέπεις χαμόγελα και πειράγματα, καλοπροαίρετα βέβαια, είναι ένα καλό σημάδι. Μεγάλη ευκαιρία είχε εδώ πέρα ο Πορφόρης να κάνει, το 7-0 για την ομάδα των Orlando Tragic, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει. Σε κυκλοφορία η ομάδα των Sugar Daddies, πρώτο σουτ, δεν θα είναι πρώτο εύστοχο σουτ από τα χέρια του Κεσίδη. Καλεπλήσε, κάνει πολύ ωραία, είναι αυτές που μπορεί να προσφέρει θέαμα και με τις ατομικές προσπάθειες. Διευθύνοντας όσο γραφιστό, όπως λέμε, παρπόρει και αλλάζει κατοχή, αλλάζει χέρια. Περνάει ξανά στα χέρια των Sugar Daddies, οι οποίοι στα πρώτα σχεδόν 3 λεπτά δεν έχουν βρει σκορ. Αλλά θα αλλάξει αυτό και εκεί δεν καταφέρνει να το ανατρέψει. Παραμένει το 5-0 στα πρώτα 3 λεπτά του αγώνα με την ομάδα των Orlando Tragic. Τον έχει μπάλα στο γραφιστό, ο Παρκόρης δεν καταφέρει να σκοράρει. Μπάλα θα μείνει όμως για τον Orlando Tragic. Από ό,τι φαίνεται βγήκε από τα χέρια του Κεσίδη, οπότε η κατοχή θα μείνει στα χέρια των δυτικά γηπεδούχων. Χαλεπλήσε, μένει μόνος του, θα πάρει την επαναφορά στα χέρια του. Πάλι να χάσει την κατοχή, να περαστεί μπάλα το σουτ, το οποίο θα γίνει, δεν θα είναι έστοχο από τα χέρια του Βίρτουλα. Και έχουμε φάουλ του Χαλεπλή, πρέπει να είναι, να κάνω λάθος, πάνω στον Κεσίδη.
δεύτερο ομαδικό για την ομάδα των Orlando Tragic. Παναφορά από την baseline. Κυριακίδης, βήματα. Η κατοχή αλλάζει πάλι χέρια. Δεν μένει στα χέρια των Γκαρντάτζης, παρότι είχαν την ευκαιρία μετά και το κερδισμένο φάουλ. Δικαιώματα φέρνει να σκοράρουν ήδη στην αρχή τα πρώτα σχεδόν 4 λεπτά πλέον. Έχουν περάσει 3:50. Φαλεκλή. Θα πάρει το σουτ χωρίς επιτυχία και εσύ της ο rebound. Να δούμε πότε θα σπάσει η ξηρασία και πιανούν τα χέρια. Ακόμα μια προσπάθεια του Γκαρντάτζη χωρίς επιτυχία. Παραμένουν στο 0 από τα 5, 4 και 15. Θα το πλέξουμε ως ευκαιρία για το καλάθι. Και έχει το πρώτο καλάθι την ομάδα τον Σίγκαρ Τάντζη από τα χέρια του Πόπι. Πάει η ξηρασία που υπήρχε. Δούμε αν θα αλλάξει πλέον κάτι και στην δομή του αγώνα έως τώρα. Αλεπλή. Παραλλαχτή γωνία. Έστωχο. Τον Ζακαλέλη. Διαφορά στους 6-8-2. Θα μείνει μπάλα στο Διακίδη. Ξανά στο Κεσίδη. Στα χέρια του Κώτη θα πάει μέχρι μέσα, θα σκοράρει, θα κάνει το 8-4. 4-4 πόντους από την ομάδα του Όσου Τζαντάντης είναι από τον Κώτη. Γίγλας. Θα περάσει για τον Μπακαλέλη. Καλεπλής. Το σουτ στη λήξη του χρόνου δεν είναι έστοχο. Το rebound είναι αμυντικό από τα χέρια του Παλάκη. Και η μπάλα κατεβαίνει από τα χέρια του Παπαδόπουλου. Η πορεία το σουτ κότσι έχει πάρει τον ρυθμό του παιχνιδιού έως τώρα. Από την συνδρία στην αρχή έχει αρχίσει λίγο η βροχούλα. 7 σερί πόντους τον Κώτη για την πλευρά των Σουγκαρντάτη. Να έχει περιχεί και τους 7 δηλαδή επιτυχίας που έχουν στον αγώνα μέχρι τώρα. Ευκαιρία να περάσει και μπροστά αν επιθυμένει αυτή η επίθεση. Κυριακίδης για τον Κώτη. Πολύ ωραία προσπίση πάσα και το καλάθι για τον Παλάκη. 8-9 και έχουμε το πρώτο time out για σήμερα, 3,5 λεπτά πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου. Επιστρέφουμε σιγά σιγά από το time out που ζητήθηκε νωρίτερα από την ομάδα των Orlando Tragic. Το σκόρ είναι στο 8-9 πέρα του Σουκαρδάσκη, άρα το σκόρ. Αφού ξεκίνησαν να σκοράρουν και αλλαγές βλέπουμε για μούσες περάσει στον αγωνιστικό χώρο την ομάδα των Orlando Tragic. Φάουλ, το οποίο και ως πυρήσεις πέρασης βλέπουμε φάουλ το οποίο θα κερδίσει ο Παρκόρης, θα πάρει και τις δύο βολές για να φέρει το σκορ σε ισοπαλία ή να δώσει προβάδισμα στην ομάδα του. Δύο βολές να δούμε πόσα είναι το αποτέλεσμα του. Πρώτη βολή είναι άστοχη, παραμένει το 8-9 υπέρ των Σουγκαρντάτζη. Να δούμε και την δεύτερη. Παρφόρη στη δεύτερη δεν είναι εύκολη, παραμένει το 8-9. Αγωνιστικό χώρο έχει περάσει και ο Δέντη σε την πλευρά των Σουγκαρντάτζη που βλέπει να έχει τώρα την μπάλα. Θα πατρίσει και στο αριστερό του αυτή. Ότι η καρδιά υπάρχει στην κουταρίκια, αλλά μετά από σύσταση θα θέλει να καλυφθεί.
Ποιος κάνει και βήματα στην προσπάθεια θα παραμείνει το 8-9, δεν θα μετρήσει το καλά το οποίο πέτυχε. Κάθαμε τον Βασίλη Βεκαλέλη. Παρήθηκε την κυκλοφορία. Σίγλας θα πάει μέχρι μέσα, θα κερδίσει το φάουλ. Μια τεχνική ποινή και φάουλ, το οποίο θα έχει καταφάλει το Καλησίδης πάνω στον Δίγλα και δύο και ακόμη ένα δωράκι που μας συγχωρείτε, ο καιρός είναι, αλλάζει και μας έχει ενοχλήσει. Και τεχνική ποινή για διαμαρτυρία του Καλησίδη. Οι τέσσερις έχουν έρθει αποφασισμένοι να κερδίσουν τον αγώνα ήδη, ενώ μην αφήσουν εντάσεις. Οπότε ο Βίγλας είναι στις εκτελέσεις στο Βολόν. Λοιπόν, πιέσεις έχει κάνει το 9-9, δείτε το 42 για τη λήξη. Λάβουμε την δεύτερη βολή. Δεν είναι επιτυχημένη. Βάζουν την δεύτερη βολή του φάουλ όμως. Μήπως γίνει ανατροπή σε 19. Έχει και 19, περνάει ξανά μπροστά από αρκετή ώρα η ομάδα των Orlando Dragic. Οι Garbates έχουν πλέον την μεγάλη δυσκολία. Είναι τεχνική ποινή που έχει γευτεί ο Κεσίδης. Είναι στα 3 προσωπικά φάουλ. Πολύ ωραία προσπάθεια και καλά για τον Κυριακίδη να ξαναβάλει το μάτι μπροστά. Για μου ξεκατεβάσει. Βήματα τα οποία χρεώνεται ο Δάμπη Πακαλέλη σε αυτήν την φάση. Και την έχουν βιάσει μάλλον την πάσα του Γιαμούκη από όσο καταλαβαίνω. Στοχής για τον Δέντη. Θα κερδίσει το φάουλ, είναι το τρίτο ομαδικό. Κατοχή θα έρθει από την πλάγια γραμμή. Τελευταία 2 λεπτά της πρώτης περίοδου. Τότε θα πάρει το σουτ. Έστοχο, διαφορά ανεβαίνει στις 4-10-14 το σκορ για την ομάδα του Sugar Daddies. Στα τελευταία 2 λεπτά της πρώτης περίοδου εκεί πέρα που δεν είχαν ζάχο ή πρώτα 5 λεπτά. Καλά και φάουλ για τον Παγκαλέλη, ο οποίος θα τα μειώσει αρχικά σε 10-14. Θα κερδίσει και, και τον φάουλ. Να πάρει και την βολή για το έμεσο τρίποντο. Το φάουλ το οποίο χρειάζεται πάνω στον Κυριακίδη. Να δούμε αν θα είναι έμεσο το τρίποντο ή αν θα μείνει στους δύο πόντους η προσπάθεια. Θα το καλέλει. Στους δύο θα μείνει η προσπάθεια. Μένει το 12-14. Δεν θα τρέξει. Θα πάει μέχρι μέσα. Θα αφήνει να βρει λύση. Έχει στα χέρια του Στεργίου. Την κυκλοφορία της μπάλας. Το πόδι του Δίγλα που θα σταματήσει την πορεία ήταν αρκετά ψηλά, οπότε έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει διακοπή. Δεν ήταν επιτυχημένο, πάνω στο βήμα έγινε το συγκεκριμένο. Και το διγωνία χωρίς επιτυχία τον Κυριακίδη. Το rebound τελικά στα χέρια του Σπυρίδη. Παραλίγο το λάθος και το πλέψιμο. Βήματα τα πρέπει. Ο Γιαμούκης δεν έχει κάνει μια δύο φορά. Παλαφορά από την πλάγια γραμμή σε ελευθερία 1 και 11 από την Στεργίου στον Κυριακήρη, η ομάδα των Sugar Daddies. Πάνε στην κυκλοφορία.
δεν έχουν λόγο να διαφθούν. Θα διπακαλύσει ένα μπλοκ το οποίο έγινε σχεδόν αφόρυβα, όπως θα το καταλάβουμε. Φυσικά, είναι βήματα, δεν θα υπάρξει καλά από το φάουλ. Είναι βήματα τα οποία χρειώνονται πάνω στον Παρφόρη. Καλά δεν υπάρχει, φάουλ δεν υπάρχει, παραμένει το 12-14. Σύστος και τριών πόντων χωρίς επιτυχία από πλάγια για θέση. Βίγλα, Ρουγιαμούκη, Σανέδο Βίγλα. Έχουμε ζωγραφιστό κατώ, θα πρέπει το καλάθι. Θα εσωφαρίσει το σύστος 14-14 στο τελευταίο μισό λεπτό της πρώτης περίοδου. Να δούμε πώς θα καταλήξει πρώτη περίοδος. Εκτός για τον Σεργίου, πολύ απροσπίση, σου τριών πόντων χωρίς ηγησία. Επομένου τελευταία 12-2. Παρκούρ θα κάνει ένα εκτόνομη από τους δέσκες μόνος του. Δεσκέρος Κυριακίδης θα πάει μέχρι τέλος. Δεν καταφέρει να πετύχει το καλάθι. Έχουμε λήξη του πρώτου δεκαλέτου. Το σκορ, όπως βλέπετε, είναι στο 14-14. Θα επιστρέψουμε σε λίγο με το δεύτερο δεκάλεπτο. Επιστρέφουμε για την έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου στον αγώνα μεταξύ Orlando Tragic, Θεσσαλονίκα και Sugar Daddy. Το σκορ είναι 14-14 στο τέλος της πρώτης περίοδου και η κατοχή είναι για την ομάδα των Orlando Tragic. Επαναφέρει ο Αδέμις Αφατσκάπα, όπως τον έχουν, Αδέμις Κωνσταντίνος. Βλέπουμε και την φανέλα του με τον 17. Έχουμε ήδη το πρώτο φάουλ, όμως πολύ νωρίς. Γυρίζει το δίγμα. Πάει μέχρι μέσα, θα πάρει το σουτ και θα σκοράρει. Είναι παραφορά όμως. Παρκόρης θα κρατήσει το rebound, θα βάλει την μπάλα στο καλάθι. Θα κερδίσει και το φάουλ. 16-14. Να δούμε αν θα είναι και συμπληρωμένη η... συμπληρωμένο τρίποντο. Αν θα βγει δηλαδή σε έμεσο με τη βολή. Η βολή είναι έσκοστη, 17-14 το σκορ. Ολλάντο Τράτζις περνάνε μπροστά. Για αρχή της ελεύθερης περίοδου. Πολύ ωραία κυκλοφορία και μόνο του. Αλλά βήματα θα χρεωθεί ο Παπαδόπουλος. Πάμε πριν και ένα πολύ ωραίο καλάθι με τα μπλο. Θα λεπτύνει, θα κατεβάσει. Σταθερό κράτημα από τον Αδέμιγ. Αλλά θα περάσει στον Παπαδόπουλο, θα καταφέρει να σκοράρει. Σεργίου και τον Παπαδόπουλο. Το σύστο που το πάρει χωρίς επιτυχία. Σπυρίδη στο rebound. Θα ρεκτήσει στο κατέβασμα για την ομάδα του Orlando Tragic. Δείχνα βήματα. Έχουνε, δεν έχουν επί τον ρυθμό που φαίνεται οι παίχτες στις υποδοχές της μπάλας, στις αρχές των επιθέσεων καθενός. Έχουμε δει αρκετές φορές σήμερα τα βήματα να χρειώνονται. Φυσικά και όλες είναι σωστές οι υποδείξεις. Θα δούμε αν θα αλλάξει ή θα συνεχίσει έτσι ο αγώνας, δηλαδή με αρκετά βήματα να χρειώνονται. Πολύ ωραία αφήνει την μπάλα ο Παπαδόπουλο στα χέρια του. Παλάκι μπορεί και επιτυχία όμως. Καλεπλής. Παρκόρης. Πάλι θα κάνει. Καλάθι και φάουλ για τον Αλέξανδρο Παρκόρη. Θα πάει το σκορ στο 19-14. Συμπληρωματική μπορεί να δούμε αν θα αυξηθεί διαφορά στους 6, αν θα πάει στο 20-14. Για όντως αυτό συμβαίνει, αλλάζει πλέον το σκορ, ανεβαίνει η διαφορά στους 6.
Ισοφαρίζει την μεγαλύτερη διαφορά που είχαμε μέχρι πριν από τις αρχές μας και τα μέσα της περίοδου. Όχι μεγαλύτερη διαφορά. Στην επίσης παραμένει η ομάδα των Sugar Daddies. Κυριακίδης. Χρειώνεται φάουλ, παρπόρης πάνω στην προσπάθεια του Παπαδόπουλου. Είναι και δύο βολές, 20-14. Και αλλαγή από την ομάδα των Ελλάδων Tragic Σαλόνι, κατά τη θέση του παρπόρη δεν έχω την Πεκαλέλης. Πρώτη βολή είναι άστοχη, παραμένει και 20-14. Και η δεύτερη χωρίς επιτυχία. Κατοχή για την ομάδα των Ολλάδων Τράτη Ξανόνικα πλέον. Ανεπλήσε, θα αφήσει την μπάλα για τον Μεταλέλη. Θα πάρει το σουρ με ταμπλό. Μπάλα παρότι κάνει την κύρια της στην Στεφάνη δεν εισέρχεται και αυτή καταφύς. Κυριακήρη τώρα να δούμε τις επιλογές, τι επιλογές θα έχει. Σίσκος. Ξανά έχει την Κυριακήρη. Πολύ ωραία στο δεδοματιστό. Και έχουμε πάλι χρεωμένα βήματα. Αυτό θα πάρω στο παλάκι. Γρήγορη επίθεση. Σούτα βήμα Αλέμι. Πολύ στην ηλικία. Αφέλη τελευταία 4 δεύτερα. Προσπαθούμε να πάρει το σουτ. Δεν θα μετρήσει. Τέλος της επίθεσης. Θα λεπτήσει, καταφέρνει να σκοράρει κατά την επιθεσία να ολοκληρώσει την επίθεση. Οπότε επαναφορά από τα πλάγια για την ομάδα των Sugar Daddies. Κυριακίδης. Εδώ είναι ο Γεωργόπουλος. Το σύντρο χωρίς επιτυχία από τον Κώστη. Καταφέρει να σκοράρει, να αφήσει τη διαφορά στους 8, το σύντρο 14 για την ομάδα των Ατομάτζικ Σαλόνι, Τράτη Σαλόνικα. Γιακίδη, βγάζει κανένα με τον Κώστη χωρίς επιτυχία, τον άβολο σουτ. Θα λεπίσα κατεβάσει. Κάτι Πακαλέλης. Μια δεύτερη κόρση επίθεσης. Θα λεπίσει. Θα πάρει το σουτ. Θα εξεχίσει διαφορά που υπάρχει στην Ιψήφιο. Πλέον 24-14. Ακόμα μια περίοδο που δεν καταφέρουν να σκοράουν οι Καρτάδες. Θα δούμε θα αλλάξει εδώ πέρα. Δεν είναι επιτυχημένος ο Φρανσίσκου. Βλέπει και το Χαλεπλή. Θα καταφέρει να σκοράρει. Αλλά τώρα υπάρχει απάντηση πάλι από τον Κώστη. Και έχουμε time out. Την ομάδα των Sugar Daddies μετά τη διαφορά που είχε φτάσει μέχρι και τους 12 πόντους. Επιστρέφουμε μετά και το time out στη μέση της δεύτερης περίοδου. Με ακριβώς 5 λεπτά. Πάλι στη μέση της μισή, 25 λεπτά η ομάδα των Sugar Daddies πάει την ψηφιδρία του πρώτου μισού της εκάστοτε περίοδου, όπως είχαμε και στην πρώτη. Ο σκόρος 26-17.
44-47 για την λήξη. Το σκορ 26-17. Η κατοχή για τους Σάφης. Κόρτης. Για τον Δέντη. Θα πάει λέξη μέσα. Και κερδίσει το φάουλ. Θα οδηγηθεί στην γραμμή των πολλών ευκαιρία για να μειωθεί η διαφορά. Πρώτη βολή δεν είναι επιτυχημένη, παραμένει το 26-17. Στηρίζει το rebound από τον Στεργίου. Τέταρτο ο Μαρδικό. Γιαννούκη. Για τον Σπερίδη θα καταφέρει να κάνει την κατοχή. Παρακαλώ τον Μαρδικό. Σε καλά θα τον καταλέγει. 28-17. Κυριακίδης. Δεν θα καταφέρει να πάει μέσα μέσα μόνο. Θα περάσει όμως στην πάσα τελείωση. Ενισχυμένα σε δύο σύντριων πόντων χωρίς επιτυχία. Η διακίνηση θα πάρει το ριμπάουντ, θα σκοράρει 28-19. Θα λεπτή. Ροβίγλα. Θα πάρει το φάουλ. Θα βάλει το καλάθι, διαφορά ανεβαίνει στους 11-30-19. Από την πολύ ωραία προσπάθεια που κάνει ο Βαγγέλης Βίγλας ανεβαίνει η διαφορά ευκαιρία, ανέβει κι άλλο και μετά και αν είναι έσοχη και η βολή του. Θα πάει στο 31-19. Και έχουμε time out και επιστρέφουμε για την εκτέλεση της βολής. Επιστρέφουμε για την βολή την οποία έχει εκτελέσει ο Βίγλας για την ομάδα των Ολλάντων Τράτζικ. Διαφορά θα μείνει στο 3-19 και αμυντικό το rebound στα χέρια του Παράκη. Ανεβάζει ο Δέντης. Στην Κυριακίδη δεν θα είναι επιτυχημένο, θα λεπτήσει στο rebound. Βίγλας γρήγορα και επιτυχημένα 32-10. 9 διαφορά στους 13 πλέον 3-15 για τη λήξη της του Μουτρώνου. Θα δούμε ότι στο προηγούμενο φάουλ να πούμε ότι η ομάδα των Sugar Babes έκανε ολοκλήρωση στα 5 φάουλ στην δεκάλυπτο. Τώρα στην τρίτη του Βίγλε για την ξεκούρασή του θα περάσει το Παρπόρης. Του κοινών πόντων χωρίς επιτυχία από τον Κώστη. Αλεπλής. Το Πύριδη. Θα πάει μέχρι μέσα το σπάσιο του Παρπόρη. Σε πρώτο χρόνο δεν είναι επιτυχημένη, σε δεύτερο όμως θα καταφέρει να σκοράρει. Διαφορά πλέον ξεκινάει να είναι δύσκολη στην ανατροπή, αλλά υπάρχει κάτι παραπάνω από μισός αγώνας. Για να απαντήσει, για να μπορέσει να απαντήσει η Σούγκαρ Μπέιτς. Χωρίς επιτυχία σε πολύ κατώ σερή ομάδα των Σούγκαρ Μπέιτς. Παρχωρείς να χάσει την μπάλα μέσα από τα χέρια του μόνος του και θα καταφέρει να αυξήσει τη διαφορά στους 17, παραμένει 15, 34-19, 2-19 τη λήξη της δεύτερης περίοδου υπέρ των Ολλάντων Τράτζικ Σαλόνικα. Κώστης πάει μέχρι μέσα, θα καταφέρει να σκοράρει και διακύσει το φάουλ. Θα κερδίσει το φάουλ του Χατζημακαλέλη. Στην γραμμή των βολών θα οδηγηθεί. Θα
πρώτη βολή. Μετά από αρκετά λεωφορεία δεν θα είναι εύστοχη. Παραμένει 34-19 το σκορ. Θα δούμε η δεύτερη. Ούτε αυτή θα είναι επιτυχημένη. Αλλά το rebound δεν θα έχει ο Σεργίου και είναι επιθετικό. Κυριακίδης. Τον αρκώ της απάντως των τριών πόντων. Δεν θα είναι επιτυχημένο. Μπάλα αλλάζει κατοχή και αλλάζει και η ομάδα των Λέοντων Τράφη. Μπαίνει ο Παναγιώτης στη θέση του Τζαμούχη. Θα λεπτήσει, κατεβάσει. Στηρίζει, θα ανάει πάνω στο Καλεπτήριο που θα πάρει και το σλουτ. Δεν θα εστοχίσει, όμως ο Παρπόρης σε θετικό rebound. Προχωρεί σε επιτυχία. Διακρίτης, πάει με όνος του. Αφήσει πάνω στον Δέντη χωρίς να μπορεί να κρατήσει. Διακρίτης, πολύ καλό πλέξιμο. Αλλά ο Σπυρίδης θα απλώσει τα χέρια του μπάλα. Θα παίξει ενδιάμεσα στα πόδια του Σεργίου. Θα βγει εκτός για την ομάδα του Ρολάδο, τον Τράτζικ. Ότι έχουμε εναλλαγές κατοχής με πολύ γρήγορο ρυθμό στην πρώτη περίοδο. Στην δεύτερη περίοδο, για τα τελειώματα. Σπυρίδης. Λόγω Παναγιώτης. Το Παρπόρη θα πάρει το σουτ. Θα λεπτήσει να μαζέψει. Το είναι πιο προσπάθεια. Σκοράρει αυτός όμως. 36-19. Διαφορά στους 17. Τελευταίο λεπτό. Δεύτερο δεκαλέπτου. Και έχουμε φάουλ του Παναγιώτη πάνω στον Κυριακίδη. Τέταρτο βαθικό. Δεν έχουν να δώσουν άλλο για την δεύτερη περίοδο. Κώτης. Πέμπτης που θα περάσει το γραφικό. Δεν θα μείνει όμως. Να ο Παναγιώτης θα ολοκληρώσει το κλέψιμο. Δεν θα καταφέρει να σκοράρει, θα λεπτήσει και λίγο το φάουλ και τις δύο βολές από τον Ρέντι. Δεν. Αλλαγή απόφαση τελικά, δεν υπάρχει φάουλ. Κάτω στις εντέλειες, η μπάλα πάει στον Σουγκαντάδης. Κυριακή της κατεδράση. Θα πάει μέχρι μέσα μπάλα έξω. Το μπλουφ επιτυχημένο από τον Σπυρίδη. Έχουμε φάουλ το οποίο είναι από τον Παρπόρη πάνω στον Κυριακή. Είναι δύο βολές στα τελευταία 7 δεύτερα. Έχει την πρώτη βολή. Και η δεύτερη μέσα. Τελευταία 7 δεύτερα. Παραγγελός ο Καλεπλής θα σκοράρει 37-38-21, με συγχωρείτε. Είναι στο 38-21 υπέρ της ομάδας των Ολλάδο Τράντζικ σε ένα πολύ δυναμικό πρώτο ημίχρονο. Περιμένουμε να δούμε τι θα ακολουθήσει και στο δεύτερο. Επιστρέφουμε σιγά σιγά για την τρίτη περίοδο. Το σκορ είναι στο 38-21, όπως είδατε κι εσείς νωρίτερα. Στο τέλος δεύτερης περίοδου υπέρ της ομάδας των Ολλάδο Τράντζικ. Την επίθεση με την Καρτάντη. Θα δούμε αν θα καταφέρουν σε αυτή την περίοδο να σκοράρουν πριν το πρώτο πεντάλεπτο. Γιαμούκης. Τον αδένει. Παρπόρη θα πάρει το κύριο χωρίς ευκαιρία. Αλλά έχει βοήθεια από πίσω που θα την παγκαλέλει για το rebound. Αλλά επίσης δεν θα πάρει το σούτ, θα το πάρει ο Αδένης.
δεν θα είναι έστωπο. Και καταφέρνει να κρατήσει την μπάλα. Τζιμπακαλέλης στο rebound, οπότε μπάλα στα χέρια των Σούγκαρ Ντάντις. Πολλοί προσπάθησαν την Κυριακή χωρίς αποτέλεσμα, όμως θα λεπτήσει να τρέξει το κήπεδο. Πάει μόνο στην επιτέλους, δεν σκοράρει. Ούτε μετά θα λεπτήσει ο Τζιμπακαλέλης. Βάζω το γραφικό στα χέρια του Παλάκη, που σκοράρει. Σκοράρουν πιο γρήγορα στην τρίτη περίοδο. Θα περάσει το 5 λεπτό. Γιαμούκης θα καλέσει να πάρει το σουτ. Θα είναι έστοχο, διαφορά με Βέλη 41-23, διαφορά στις 18. Κατεβάζει το φάουλ από τον Παρκόρη. Πρώτο φάουλ για την τρίτη περίοδο. Το οποίο το κάνουν ο Λαδοτράτη. Το σούτ από τα χέρια του Σίσκου δεν θα έχει αποτέλεσμα. Γιαμούκη, κάνει τις επιλογές του, Αδένης, Καβίσης με την Βακαλέλη. Παραλίγο το φλέψιμο από τα χέρια του Λαδόπουλου. Γιαμούκη θα πάρει το σουτ, έστωχο για τρεις. Διαφορά ανεβαίνει πλέον στους 21-44-23. Και Σίδης δεν θα καταφέρει ούτε να κάνει επίθεση, ούτε να καταφέρει την μπάλα. Μπάλα η φωνά του Τράτζη. Καλεπλή, καλεβάση. Έχουν την ευκαιρία να κάνουν το double score. Γιαμούκης, Παρκόρης, βήματα. Είχαμε ώρα να δούμε βήματα στο παιχνίδι. Και έχουμε αλλαγή ως περίεργη θέση του Αδέμη. Η διακήρυξη είναι συγκεκριμένη τον Τι. Για αυτό θα κατεβάσει την μπάλα. Δεν θα μπορέσει να βρει τον Παλάκη. Φάουλ το οποίο θα κάνει τη διακήρυξη πάνω στον Καλεπλή. Δεύτερο προσωπικό, πρώτο ομαδικό. Παναφορά την πλάγια γραμμή από τα χέρια του Σπυρίδη. Γιαμούκη. Πάρα το πάει στο χέρι του Χατζηβακαλέλη. Αλλά ορμόμενο θα έρθει ο Παλάκης να κλέψει, αλλά θα βρει τα χέρια. Ο Χατζηβακαλέλη θα πάρει το σαφάρι φάουλ. Καλεπλή. Δεν καταφέρει να σκοράρει, αλλά θα πάρει το rebound. Δεύτερη επίθεση. Γιαμούκη. Θα σακαλέσει ένα σκοράρι. Παρκόρη Σάντζη, το rebound. Πρώτη ευκαιρία και δεύτερη φως. Σημαίνει η δεύτερη όμως είναι σκέφτει και δίζει το φάουλ. Θα οδηγηθεί στις βολές. Για να δούμε αν θα έχουμε double score, δηλαδή να έχουμε δύο επιτυχημένες τις βολές. Να πάει 46-23. Το ότι δεν είναι επιτυχημένη. Θα δούμε τη δεύτερη βολή.
Κούκη, 45-23 διαφορά στους 22. Η ομάδα των Λαδού Τράτσι φαίνεται να παγιένει για ένα καλό συγκίνημα. Αν υπάρχει παραπάνω από μια περίοδο. Κούκη χωρίς ευθεία από τον Κυριακίδη. Παλευθύνσει. Και το Σπυρίδη. Παρχώρησε, θα καταφέρει να σκοράει. Παίρνει όμως το rebound. Στη δεύτερη ευκαιρία θα καταφέρει να σκοράει 47-23. Over the score. 23-2-1. Λέων. Κυριακίδης. Δεν θα γίνει κανή πάσα. Θα μπορέσει να την πάρει την μπάλα. Ο Παλάκης. Έχουμε αλλαγή κατοχής. Καλεφής. Κατεβάσει. Δίνει ο Διαμούκη. Πάμε πέρας γραφτό. Καλεφή θα σκοράρει. 49-23. Προσπάθεια του Κυριακή Βιέσου και μειώνει το σκορ 49-25. Καλεκλής. Το Γιαμούκι. Καλεκλή έχει τον Καλεκλή όπως είναι ελεύθερος. Θα πάρει το βήμα. Δεν θα σκοράρει. Γιαμούκι πάλι για 3. Στην πάνω θα βγαίνει εκτός από τα χέρια του Φέτσι Μακαλέλη. Κυριακής κατεβάζει τον Τερμπέι. Δάτη. Δεν καταφέρουν να σκοράρουν οι προσθενούμενοι, δεν καταφέρουν να μειώσουν το σκορ. Καλεπλής, δεν θα σκοράρει, Κυρίδης θα πάρει το rebound. Γιαμούκης, πλέον πόντων, Βαλαδέο του κάνει το χατήρι. Γρήγορα θα βγει η επίθεση. Παπαδόπουλος, πολύ ωραία, θα κερδίσει το φάουλ. Και 57 για την λήξη της τρίτης περίοδου. Τώρα πολύ είναι έστοχη τον Αδωμαδόπουλο. Και η δεύτερη επιτυχημένη. 49-27. Για μου τι θα αφήσει τον δίγλα που σου πιστεύει στον αγώνα. Το σου χωρίς επιτυχία από τα χέρια του Παγκαλέλη. Και το σούτ χωρίς ευκαιρία από τον Παπαδόπουλο. Διαφορά παραμένει στις 22, ίδια και 20. Γιαμούκης, Δίγλας θα πάρει το σούτ, δεν θα ευστοχίσει. Θα κατεβάσει την μπάλα στον Κόφη. Φάουλ του Χαλεπλή. Μπάλα φορά από την πλάγια γραμμή. Πολύ ωραία κίνηση για κύριε Μόρις Ευθυσία.
Μπαρτζάκη. Το φορεία φάουλ το οποίο θα χρεωθεί ο Γιαμούρκης πάνω στο κεφάλι. Κωτής. Σε τριών πόντων έστωχο μειώνει σε 49-30. Γιαμούρκης θα κατεβάσει. Αδενής. Μούρκης θα πάρει το σούτ, έστωχο. Διαφορά ανεβαίνει ξανά στο 22. 52-32 λεπτά για την ενέξη της τρεις περίοδου. Φάουλ το οποίο θα χρειαστεί εδώ ο Σπυρίδης πάνω στον Κυριακίδη. Είναι το πέμπτο ομαδικό, θα οδηγηθεί σε γραμμή των χολών. Πρώτη βολή είναι έστωση. Και η δεύτερη βολή είναι έστωση. Η διαφορά είναι στους 20. Τα 52-32 είπε τον Λάζο Τράτζικ στο σκορ. Μερικά δύο λεπτά της περίοδου, Γκίγλας θα πάρει το σουτ. Χωρίς να είναι έστωχο. Τότης Βιλεσίδη. Για παρεμβολή με το πόδι. Συγκεκριμένη περίπτωση. Έχει παραμείνει για τους Τάντις. Πώς θα πάρει το σούτ, εστωχή, σημειώνει η διαφορά 52-35. Θα δούμε πως καταφέρουν στην κατάσταση να μειώσουν για ξαναμπούν στο παιχνίδι. Γιαμούρκης. Αδέμης ελεύθερος θα πάρει το σούτ. Ξανά διαφορά ανεβαίνει στους 20. 55-35. Μέχρι μέσα, αλλά θα ξαναπεί, δεν βρίσκει διάδρομο, θα πάρει το σουτ, χωρίς ευτυχία. Το μένει λιγότερο από 35 δευτερόλεπτα που μένει για την εξής περίοδου. Γκίγλας, πάσα δεν θα είναι καλή. Η κατοχή παραμένει, αλλάζει, κύριε συγχωρείτε, τελευταία 28 δεύτερα. Θα πάει να εξοδεύσει όλο το χρόνο, φαίνεται. Για αρχίδι, εκεί μέσα, θα πάρει το φάουλ, δύο βολές, δεύτερα, νέα δεύτερα της τρίτης περίοδου. Φάουλ το οποίο θα χρεωθεί ο Βίγλας πρώτο προσωπικό του. Πρώτη βολή είναι εύστοχη. Δούμε και η δεύτερη, θα έχει δύο αποτέλεσμα. Έχει δύο αποτέλεσμα, 55-37, τελευταία 9, δεύτερα. Γκίγλας. Θα χρεωθεί με βήματα, απομένουν 5 δεύτερα στην κατοχή των Σούγκαρ Ντάντις πλέον. Έχουμε τέλος της περίοδου, η διαφορά είναι στους
10-8-55-37 υπέρ των γηπεδούχων Ολλάντο Τρας Σαλόνικα. Επιστρέφουμε για την τελευταία περίοδο στο πρώτο παιχνίδι του ομίλου, το οποίο είναι μεταξύ Ολλάντο Τράτζικ και στην κατάσταση η ομάδα των Ολλάντο Τράτζικ έχουν τη μεγάλη διαφορά στους 55-37. Δεν θα καταφέρει να σκοράρει η ομάδα των Σουγκαρντάτης με τον Δέντι. Γιαμούκη θα πάρει το σουτ. Δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Μπάλα βγαίνει εκτός. Κυριακίδη, θα κερδίσει φάουλ το Χαλεκλή. Είναι το τέταρτο προσωπικό. Σουτ χωρίς επιτυχία από τον Κώτη. Κυκλοφορία για την ομάδα των Ολλάντων. Είναι το κλέψιμο Κώτη. Δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Το κλέψιμο επιτυχημένο του Κυριακίδη θα σκοράρει 55-39. Πέτρη για φαλός 16 πλέον. Παρπόρης, Βακαλέλης. Πολύ ωραία κάτω, μασκέτε μπάλα. Άλλοι δύο πόντι στο σύνολο τον Ολλάντο Τράτζικ. Διακίδη, θα είναι έρθει μέσα. Δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Παρπόρης τρέχει. Δεν θα, ούτε εδώ θα έχουμε επιτυχημένη επίθεση, αλλά έχουμε φάουλ. Κεσίδη. Και είναι τέταρτο προσωπικό γι' αυτό. Πάνω στους πάντα την κύκλα. Δεν θα είναι επιτυχημένη. 57-39 παραμένει, 7,5 λεπτά το τέλος του αγώνα. Και η δεύτερη χωρίς επιτυχία. Αν το rebound είναι επιθετικό. Δεν θα καταφέρει να γίνει καλά. Πάσα παραπερνάει η ουσία στο άλλο μισό. Οπότε έχουν τρομερό μπρος πίσω. Δεν θα ήθελα για σήμερα. Κλειστό το κάτω σου. Χωρίς επιτυχία. Χωρίς το rebound όμως. Και Σίδη. Να δείτε θα καταφέρει να κρατήσει την μπάλα. Γρήγορα η Ολλάντο Τράτζικ. Ο Παναγιώτης θα αφήσει για τον Γιαμούκη. Ο Παναγιώτης, τον Βίγλα. Θα πάρει το σουτ, θα κάνει το 59-39 για φορά φύτος πάλι. Κυριακίδη, περάσει, θα πάει μέχρι μέσα, δεν θα καταφέρει, σκοράρει. 6,5 λεπτά για το τέλος
από τα χέρια του Μπακαλέλη. Θα προσπαθήσει να σηκώσει για τον Παρκόρη, όμως έχουμε φάουλ. Το οποίο χρεώνεται στον Διακίδη. Τέταρτο προσωπικό για Μούκης. Ελεύθερος φουτ χωρίς να υπάρχει την μπάλα μέσω καλάθι. Αβαμόπουλος βάλε την κατάδη. Διπλή άμυνα, διπλό το άλμα και θα τα δίνει επιτυχημένα για την άμυνα τον Ολάδο Τράτζικ. Ότι θα πάρει το σουτ και θα κοκκίσει, η διαφορά παραμένει στους 20-59-39. Δίγλας αφήνει για τον Παναγιώτη. Δίγλα 62-39. Γιακίδη, Γιακίδη. Όσο ξανά έξω την μπάλα. Το φάουλ κερδισμένο για τον Παπαδόπουλο, από τον Παρκόρη. Τρίτο προσωπικό, δεύτερο ομαδικό στην τέταρτη περίοδο για την ομάδα τον Λάδο Τράτζικ. Στη γραμμή του Μολόν Παπαδόπουλος. Έτσι έχει πρώτη βολή. Δεύτερη όμως δεν θα είναι επιτυχημένη. 62-40. Μακαλέλης, Λαμπαναγιώτης, ο Σουτ, ο Ιφηγεία, Παρπόρης, Κασκοράρη. Γεσίδης, έτσι θα πάρει το Σουτ, έστοχο, 64-43. Θα βρει το Παρπόρη. Αυτός δεν θα βρει όμως το καλάθι. Δισκός. Θα στοχίσει, μειώνει κι άλλη διαφορά. 64-46. Είναι δύσκολο να μπορέσουμε από το 2018 για αυτό το χρόνο που έχουμε 4 λεπτά. Σύμφωνα και με την ροή του αγώνα να γίνει κάποια ανατροπή. Δίγλας θα πάρει το σουτ. Μπάλα για τους Σουνταρτάδης. Και εσύ της κατέβασμα. Μέχρι μέσα θα ευστοχίσει 64-48. 16. Ροκανίζουν όσο πολύ διαφορά ως τώρα. Ροκάντης. Το Παναγιώτης. Θα ξεφύγει για τον Κυριακίδη. Και το Παρκόρη. Έχουμε παραβίαση από τον Παρκόρη, οπότε δεν μετράει το καλάθι. Χωρίς καλή συνεννόηση, η άμυνα των Σπολέτη δεν μπορεί να δώσει καλή πάσα. Γιαμούρκης,
κίνηση και καλάθι από τα χέρια του Χατζημακαλέλη. Πολύ ποτέ λιγότερο από 3 λεπτά, 6-48. Για τη μέσα και εσύ χωρίς να καταφέρει να σκοράρει. Παλαιοχήν τον μπέρδεμα στο rebound. Δίγλας. Λέει στον Κυριακίδη. Φάουλ χωρίς καλάθι. Ήταν το δεύτερο προσωπικό. Είναι το δεύτερο προσωπικό. Κυριακίδης βολές. Πρώτη είναι έστω και 66-49. Δεύτερη άστοχη παραμένει το σκορ, 2,5 λεπτά για το τέλος. Αδέμις. Πολύ ωραία μπάλα μέσα. Τόσο να σκορ. Είναι ο Παρφόρ το σκοράρι. Κεφίζει, έξω το πόδι. Θα πάρει το σκορ Κεφίζης χωρίς έναν έστοχο. Τελευταία 2 λεπτά σημαίνει η αναμέτρηση. Καθόλου όμως η προσπάθεια. Αλλάζει κατοχή μπάλα. Κυριακίδης θα πάει μέχρι μέσα, θα κερδίσει και το φάουλ. 68-49 το σκορ, δεν καταφέρει να σκοράρει. Τρίτο προσωπικό από Γιαμό και τέταρτο ομαδικό. Κυριακίδης. 0 στις 2 βολές. Γιαμούκης. Πάνε στην κυκλοφορία.